καλησπέρα από το ραδιοφωνικό σταθμό του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και από την εκπομπή Live Now, παρέα με τη Δήμητρα Τάγκα και την Παναγιώτα Ναυρόζογλου. Λόγω προσωπικού κολλήματο, η Δήμητρα Τάγκα θα απουσιάζει από την παρούσα εκπομπή, οπότε στα μικρόφωνα θα ακούτε μόνο εμένα την Παναγιώτα Ναυρόζογλου ε, για την ε, αυτή ώρα, τη μία ώρα που θα μας ακούτε συντονισμένοι, τρεις με 4, θα αναλύσουμε ειδήσει τόσο Ελλάδα όσο και εξωτερικού. Μας ακούτε απευθείας από το νεοελάς.org και για άμεση επικοινωνία οι ακροατές μπορούν να καλέσουν στο εξή νούμερο 2313 022 040. Ε, το νούμερο θα ε, επαναληφθεί και στην πορεία της εκπομπής σε περίπτωση που κάποιος ε, Κροατής θελήσει να ε, παρενεύει ή να πει τη δικιά του άποψη ε, τηλεφωνικά. Πάμε λιγάκι στα θέματα τη μέρα, καθώ είναι πάρα πολλά αυτά που συμβαίνουν τόσο σε Ελλάδα όσο και σε εξωτερικό. Ε, ξεκινάμε με μια μεγάλη είδηση που αυτή τη στιγμή αφορά ε, και την Ελλάδα, αλλά και σε ένα ευρύτατο πλαίσιο ε, και τα Σκόπια. Καθώ έχει υπάρξει αλλαγή του ονόματο του αεροδρομίου πλέον των Σκοπίων, ε, το αεροδρόμιο των Σκοπίων άλλαξε και επισήμω το όνομά του. Οι νέε ταμπέλε τοποθετήθηκαν στι δομέ, ύστερα από απόφαση ε, να αλλάξει η ονομασία μέγα λέξη. Οι επισκέπτε φτάνουν πλέον στο διεθνέ αεροδρόμιο Σκόπια. Οι εργασίε αλλαγή του ονόματο είχαν ξεκινήσει στα τέλη Φεβρουαρίου όταν τα συνεργεία έβγαλαν τι ταμπέλε στου δρόμου που οδηγούσαν στο αεροδρόμιο, αλλά και τα, τα γράμματα στο ίδιο το κτίριο. Και όπω βλέπουμε, υπάρχουν και κυκλοφορούν φωτογραφίε στο διαδίκτυο με την αποκαθήλωση, θα λέγαμε, των γραμμάτων. Και να υπενθυμίσουμε πω ο Υπουργό Εξωτερικό Νίκο Γκοτζιά επισκέφτηκε το αεροδρόμιο στι 22 Μαρτίου. Αυτή ήταν η πρώτη προσγείωση ελληνικού αεροσκάφου εδώ και μια δωδεκαετία. Μέχρι πρώτη ο Έλληνα προθυ... Υπουργό Εξωτερικών ε, μετέβαινε στα Σκόπια οδικό μέσω Θεσσαλονίκη. Οπότε είναι μια ε, αρκετά σημαντική είδηση ε, τόσο για την σχέση των δύο χωρών όσο και για την ε, ύπαρξη και την υπόσταση πλέον της, ε, των σκοπίων και την θέση που θέλει να έχει και να φαίνεται μέσα από, το, από τις διάφορες ε, ονοματικές ε, τοποθετήσεις ε, περί Μακεδονίας και περί ιστορικότητας του, του ονόματος που υπάρχει πίσω από το όνομα Μακεδονία. Πάμε λιγάκι σε μία ε, διαφορετική είδηση, καθώς το τουρκικό αεροσκάφος επιχείρησε να εμβολήσει ε, πλωτό του λιμενικού στοιχείο. Μία ακόμα επιθετική ενέργεια της Τουρκίας σημειώθηκε στη τη Μεγάλη Τετάρτη, ε, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών και προσφύγων στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Πάσπαργο στοιχείο. Όπως υποστηρίζει ε, πολιτική πηγή, σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής, το οποίο δεν επέτρεψε την είσοδο της Λέμβου στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ξεκίνησε απειλητικές ενέργειες εναντίον του περιπολικού σκάφους του λιμενικού 611 που επίση βρισκόταν στην περιοχή. Για αρκετή ώρα το σκάφο τη τουρκική ακτοφυλακή βρίσκονταν στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα με την αιτιολογία ότι το ελληνικό σκάφο βρίσκονταν στα τουρκικά ύδατα και προσπαθούσε να το εμβολήσει, αναφέρουν οι ίδιε πληροφορίε. Παρά, παρά, την επιθετική ενέργεια τη τουρκική ακτοφυλακή, η λιμενική τη ΧΥΟΥ αφενό κατάφεραν να, ένα, να αποτρέψουν ένα θερμό επεισόδιο, αφετέρου κατάφεραν να περισυλλέξουν ασφαλώ όσα άτομα επέβαιναν στη Λέμβο για να τα μεταφέρουν λίγη ώρα αργότερα στο λιμάνι της Χίου. Οι εικόνες είναι πολύ ενδεικτικές για την κατάσταση που επικρατεί στην Χίο αυτή τη στιγμή. Αναμένουμε την εξέλιξη και τις διάφορες εξέλιξεις πάνω σε αυτό το ζήτημα, καθώς και για την τύχη των ανθρώπων οι οποίοι επέβαιναν. Ε, πάμε στην υπόθεση πλέον Νοβάρτης με άνοιγμα των λογαριασμών και θηρίδων για τους 10 πολιτικούς. Ε, ε, προβαίνει η εισαγγελία, η ελληνική εισαγγελία, καθώ εξελίξει στην υπόθεση Νοβάρτη με πληροφορίε να αναφέρουν ότι η εισαγγελέα κατά τη διαφθορά Ελένη του Λουπάκη διενεργεί έρευνα για όλε τι καταθέσει στου τραπεζικού λογαριασμού, τι θηρίδε και στα ε, άβλα περιουσιακά στοιχεία, όπω μετοχέ των 10 πολιτικών προσώπων, τα ονόματα των οποίων εμπλέκονται στη δικογραφία. Το έγγραφο τη εισαγγελέα εστάλει σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώ και στην αρμόδια αρχή του χρηματιστηρίου. Το ίδιο ισχύει για τι συζύγου των εν λόγω πολιτικών και τα ενήλικα τέκνα του. Παραγγελία τη εισαγγελέω αφορά του ε, ε, κυρίου Αντώνη Σαμαρά, Παναγιώτη Πικραμένο, Ευάγγελο Βενιζέλο, Δημήτρη Αβραμόπουλο, Ανδρέα Λοβέρδο, Ανδρέα Λικουρέτζο, ε, Γιάννη Στουρνάρα, Άδωνη Γεωργιάδη, Μάριο Σαλμά και Γιώργο, και Γιώργο Κοντρουμάνη, Καθώ και άλλα 28 πρόσωπα μέλη των οικογενειών των 10 πολιτικών. Η κίνηση τη κυρία Τουλουπάκη έγινε στο πλαίσιο τη έρευνα που διενεργεί όσο αφορά το ενδεχόμενο διάπραξη του αδικήματο τη νομοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε, αδίκημα το οποίο ε, έχει αρμοδιότητα να ερευνήσει και για πολιτικού ε, μετά την διαβίβαση τη δικογραφία στη Βουλή όσον αφορά το αδίκημα τη απιστία. Αντίστοιχες παραγγελίες για άνοιγμα λογαριασμών έχουν δοθεί από την κυρία Τουλοπάκη και για εκατοντάδες μη πολιτικά πρόσωπα που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση της φαρμακοβιομηχανίας, τα οποία ελέγχονται και για την απιστία καθώς πρόκειται για κρατικούς υπαλλήλους αλλά και για παθητικά, παθητική δωροδοκία, δωροληψία δηλαδή και νομοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Να σημειωθεί ότι με την αποστολή των στοιχείων στη Βουλή, η εισαγγελία προχώρησε και στην άσκηση ποινική δίωξη σε βάρο του πρώην επικεφαλή τη Νοβάρτη για κακουργηματική δωροδοκία από κοινού και κατεξεκολούθηση... Η οποία στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι είναι στραφή εκατό του δημοσίου και με όφελο που αποκόμισε τον για λογαριασμό τη εταιρεία ιδιαίτερα μεγάλο. Οπότε, αυτά όσον αφορά την υπόθεση Υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις στο χώρο. Πλέον μπαίνει στην τελική πορεία η όλη τη δικασία, με βαρύτατες επιβαρύνσεις για τα πολιτικά πρόσωπα που προαναφέραμε. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με ειδήσει εσωτερικού. Ωραία, και επιστρέψαμε από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα για να πάμε λιγάκι στο ε, δώρο Πάσχα που καταβάλλεται μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη. Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, λοιπόν, 4 Απριλίου, θα πρέπει να γίνει η καταβολή του δώρου Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα όπω ενημερώνει η ΓΕΣΕΕ. Όπω επισημαίνεται, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδο, αλλά μόνο σε χρήμα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αναφέρει η ΓΕΣΕΕ, δώρο Πάσχα δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα σε σχέση, με σχέση εξαρτημένη εργασία αορίστου ή ορισμένου χρόνου πλήρωση μερική απασχόληση σε οποιονδήποτε εργοδότη. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση με καταβολή, η μη καταβολή του δώρου Πάσχα μέσα στην τασόμενη προθεσμία οι κοινωνικοί επιθεωρητές εργασίας του ΣΕΠΕ έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα διενεργώντας ελέγχου και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφόρου και της επιβολής των σχετικών κυρώσεων. Σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του δώρου Πάσχα ισχύει ότι λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβή των μισθωτών Δηλαδή, αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδο που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τι 30 Απριλίου καθ' έτου. Συνεπώ, αν η σχέση, εργα... σχέση εργασία ε, διέρχεται σε ολόκληρο το χρονικό διάστημα, ε, ο εργοδότη δικαιούται να λάβει με μισό μηνιαίο μισθό, ε, αν αμείβεται με μισθό ε, και 15 ημερομίσθια ε, και αν αμείβεται με ημερομίσθιο. Ε, σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ε, ολοκληρωμένο το, προ, δεν είχε διάρκεια το ε, ολοκληρωμένο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξή. προκειμένου ε, για αμοιβόμενο με μισθό ποσό ίσο με το 1 ο του, του, μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο για τους αμοιβόμενου με ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές μέρες διάρκειας ε, της εργασίας. Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκήσει λιγότερο από 8 μέρες, δικαιούται ανάλογο ε, κλάσμα για δώρο Πάσχα. Στην ιστοσελίδα της ΓΕΣΕ, όποιος επιθυμεί, μπορεί να βρει αναλυτικά τι ισχύει σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του δώρου Πάσχα, αλλά και τι ισχύει όσον αφορά τις και τον τρόπο αμοιβή από τη Μεγάλη ε, Παρασκευή ως τη Δευτέρα του Πάσχα. Ε, και ε, όσον αφορά λιγάκι στο κομμάτι της, ε, των ε, δώρων του Πάσχα, ε, τι, τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος, δεν καταβάλει, κάποιος εργοδότης δεν καταβάλει ε, το δώρο, ε, τι μπορούν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι. Ε, Σήμερα λοιπόν, όπως γνωρίζουμε, είναι η τελευταία μέρα που πρέπει να καταβληθεί το δώρο Πάσχα. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, ε, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας ε, ότι τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται να καταβληθούν σε είδος, ε, είπαμε, αλλά μόνο σε χρήμα ε, και ότι στην περίπτωση μη καταβολής τους... Ε, Ω εκ τούτου, παραβίαση τη σχετική νομοθεσία, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια κατά τόπους, στα αρμόδια κατά τόπους τμήματα επιθεώρηση εργασιακών σχέσεων, προκειμένου να ενημερωθούν για τα ε, δικαιώματά του και τι αναγκαίε ενέργειε ώστε να κινηθεί η αυτόφορο διαδικασία. Το Σώμα Επιθεώρηση Εργασία, ΣΕΠΕ ω γνωστόν, ε, θα είναι στη διάθεση των εργαζομένων όλη την επόμενη περίοδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί το νόμιμο δικαίωμά του ε, για το δώρο Πάσχα. Το Υπουργείο Εργασία, Κοινωνική Ασφάλεια και Αλληλεγγύη, ε, έχοντα σαν κορυφαία προτεραιότητα την καταπολέμηση τη παραβατικότητα στην αγορά εργασία και την διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, θα αξιοποιήσει όλε τι διαθέ, διαθέσιμε δυνατότητε για την πλήρη εφαρμογή τη εργατική νομοθεσία. Οπότε αυτά όσον αφορά ε, το ζήτημα της ε, του δώρου Πάσχα, τα χρήματα τα οποία πρέπει να κατατεθούν και τι θα πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι σε αντίθετη περίπτωση. Ε, ε, να ενημερώσουμε ότι οι κύριοι που πρέπει να, προσε, να προστρέξουν είναι η ΓΕΣΕ, δηλαδή ε, αντίστοιχα να κινηθούν είτε ιντερνετικά είτε να αναζητήσουν τους φορείς που βρίσκονται σε, στους τόπους σε κοντινότερους τόπους, διαμονή τους και να ζητήσουν τα κεκτημένα. Επίση, όσον αφορά την, το Πάσχα, ξεκίνησε η επιστροφή πινακίδων αδειών οδήγηση και κυκλοφορία εν ώψη εορτών. Επιστρέφονται από σήμερα Τετάρτη, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασία του Πολίτη, Νίκου Τόσκαμ, οι άδειε εργασία καθώ και πινακίδε άδειε κυκλοφορία των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτε στις μετακινήσει του εν ώψη τη εορταστική περίοδου του Πάσχα. Διευκρινίζεται ότι η απόφαση αφορά τα, αφορά στα στοιχεία οδήγηση και κυκλοφορία, που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις ε, α αστυνομικές αρχές μέχρι και χθες 3 Απριλίου. Μόνο για παραβάσεις παράνομης στάθμευσης. Συγκεκριμένα αφορά παραβάσει παραβάσεις του άρθρου 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, παράνομη στάθμευση και την παράγραφο 3 του άρθρου 4 ε, που αφορά στις, ε, στην απαγόρευση στάσης ε, και στάθμευσης. Ε, για την οποία προβλέπεται αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων και κυκλοφορίας του οχήματος για 20 ημέρες, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του του άρθρου 103 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σημειώνεται επίσης ότι ε, προϋπόθεση για την επιστροφή των προαναφερόμενων στοιχείων οδήγησης ε, και κυκλοφορίας είναι η καταβολή του διοικητικού προσθήμου. Ε, οπότε αυτό δίνει μια τεράστια ανάσα στους ε, οδηγούς αυτοκινήτων ε, που θα θελήσουν να μετακινηθούν με το όχημά τους σε κάποιο κοντινό ή μακρινό προορισμό ε, και ε, θα μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να, να πάρουν τις ε, ε, τα αντίστοιχα μέτρα. Μια ακόμη είδηση που αφορά τις μειώσεις συντάξεων είναι στο χώρο των ενστόλων, καθώς σημαντικές λοιπόν είναι οι μειώσεις στις πρώτες συντάξεις στράτων με το νόμο 4387 όπου οι μειώσεις στα μεικτά ποσά φτάνουν στο 54,2% και στα, καθα... στα καθαρά προσφόρου στο 30,8%. Οι νέες συντάξεις αφορούν στους, σε όσους έχουν αποστρατευτεί από τον Ιούλιο του 2016 και μετά, ε, γιατί από τότε ορίστηκε στο νόμο ότι θα, είναι, θα ισχύσει ο νέος ε, τρόπος υπολογισμού των συντάξεων για τους ενστόλους και όχι από 13 Πέμπτου του 2016 που ισχύει για τους υπόλοιπου ασφαλισμένους. Οι πρώτε αποφάσει εκδόθηκαν ήδη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτου και αφορούν αποστράτου με έναρξη συνταξιοδότηση από 1η Πρώτου του 2017. Ο Ελεύθερο Τύπο φέρνει στην δημοσιότητα τα ντοκουμέντα μερικών από τι συνταξιοδοτικέ πράξει που εκδόθηκαν ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το τι περιμένει του ενστόλου που φεύγουν από την υπηρεσία του και μάλιστα υποχρεωτικά είτε λόγω ευδόκιμου τερματισμού τη υπηρεσία του είτε λόγω αίτηση αποστρατεία. Τους. Ας πούμε να αναφέρουμε κάποια ενδεικτικά παραδείγματα που αφορούν σε αυτό το ζήτημα. Ε, αρχηγός ε, σώματος αποστρατεύτηκε με 35 έτη και 7 μήνες, πήρε σύνταξη ε, στις 29 Μαρτίου 2018 με έναρξη καταβολής από 1ης 1η του 2017 από τον, ε, με το παλιό καθεστώς θα έπαιρνε μεικτά 2.609 ευρώ ε, και 1.500 καθαρά προφόρου με νόμο κατρούγκαλου παίρνει 1.194 ευρώ μεικτά. Και, 100, και 1127 καθαρά. Η μείωση στα μεικτά θα είναι, θα είναι 1.400 ευρώ, δηλαδή μείον 54,2% και στα καθαρά 390 ευρώ, δηλαδή μείον 24,8%. Προσωρινή ανάσα είναι η προσωπική διαφορά 260 ευρώ που φεύγει τον Δεκέμβριο του 2018. Οπότε είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα, ας πούμε, για να μπορέσει να καταλάβει κανείς την διαφορά, την μισθολογική που θα υποστεί, όσον αφορά τους ενστόλους. Τα ποσά που παίρνουν οι απόστρατοι μπορούν να είναι πάνω από το γενικό μεσόόρος συντάξεων των 750 ευρώ, πλην όμως αποκαλύπτονται πολύ μεγάλες μειώσεις... Ίσως οι μεγαλύτερε που επιφέρει ο νόμο 4387 στι νέε συντάξει. Το νέο σύστημα είναι πιλότος και για τις παλιές συντάξεις που ενυπολογίζεται και σύντομα αναμένονται και εκεί αποκαλυπτήρια. Οι, οι περίπου 125.000 απόστρατοι με σύνταξη προνόμου κατρούγκαλου θα δουν ανάλογες μειώσεις όταν θα ολοκληρωθεί ο επαναυπολογισμός και τα νέα ποσά να αρτηθούν πρώτα στην ειδίκα, όπως λέει ο νόμος, και στη συνέχεια... Περαστούν στα ενημερωτικά σημειώματα των συνταξιούχων. Αυτό αναμένεται να γίνει με τον, μετά, τον Μάη, μετά τον Ιούνιο συγγνώμη, ε, και μάλιστα θα γίνει με παρότριση της Τρόικας αφού η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασία αποφεύγουν να ε, δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία του ενυπολογισμού στην πλατφόρμα τη ΕΔΙΚΑ. Ε, οι παλιοί συνταξιού, συνταξιούχοι μετά τον ενυπολογισμό ε, θα έχουν μείωση το, με πλαφόν το 18% ε, και το υπόλοιπο ποσό της μείωσης θα δίνεται με προσωπική διαφορά και μετά τον Δεκέμβριο του 2018. Οι νέοι συνταξιούχοι παίρνουν ένα μέρος ε, με, ως προσωπική διαφορά ε, και με αυτή την παράμετρο καταργείται από το Δεκέμβριο του 2018 και απομίζονται όλη την αρχική μείωση ε, που θα φτάνει το 25 με 30%. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις ε, ε, οι επιπτώσει που δέχονται μισθολογικά οι ε, συνταξιούχοι ένοπλοι. Ε, ε, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με ειδήσει τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού. <Τι> Επιστρέψαμε μετά από αυτό το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ε, πάμε λιγάκι πλέον να μιλήσουμε για την απεργία της ΑΔΔ ε, ε, καταλητότητας ενεργείας και υπερφορολόγησης. Πάνω περίπου στο ίδιο πλαίσιο που αναφέραμε για τις μειώσεις τις μισθολογικές μειώσεις που δέχονται οι ένοπλη στον χώρο του στρατού ε, κάτι, αντίστοιχο, σε κάτι αντίστοιχο προχωρά με τίματά της ε, ε, το συλλαλητήριο το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔ ε, που προχωρά σε κήρυξη απεργίας ε, κατά της λιτότητας ενεργίας και υπερφορολόγησης στις 16 Μαΐου 2018 όπως ανακοίνωσε η διοίκηση. Το Γενικό Συμβούλιο της ADD, μετά την συνεδρίασή του αποφάσισε την κήρυξη 24 ώρες απεργία την Τετάρτη στις 16 Μαΐου την πρώτη σε ναι, συντονισμό με άλλες συνδικαλιστικές, επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις ενάντια στη λιτότητα την ανεργία και την υπερφορολόγηση. Στήριξη της παράστασης διαμαρτυρίας για, την βαρέα, για τα βαρέα και ανθιγεινά στις 3 του Απρίλη το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και οργάνωση νέας κινητοποίησης σε χρόνο που θα συναποφασίσουν οι και επίση, ω τρίτη παράμετρο, στήριξη των κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών. Συντονισμό δράση από την ΑΔΔ για την ελαστική εργασία. Τώρα, όσον αφορά τα αιτήματα εχμής, τα οποία ζητάνε και απαιτούν οι διαδηλωθέντε, το πρώτο αφορά τι αυξήσει στου μισθού μα, αναφέρουν χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Υπολογισμό τη διετία 16 με 17 για την μισθολογική εργασία εξέλιξη, καμία αλλαγή στα βαρέα και ανθιγεινά, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό, που μειώνει τι συντάξει μέχρι και 40%. Ε, αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, λένε όχι στην φορ, μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στο 15%, κατάργηση τη διάσταση ε, που αφορά το ζήτημα για το 50% για τη λήψη απόφασης για απεργία, για απεργία. συγγνώμη, ε, και θα, καταργ... θα καταργήσουμε και το 15ο πιστό. Όσον αφορά τώρα ε, το ζήτημα της, ε, των ε, μειώσεων συντάξεων, ε, στον αντίποδα αυτών βρίσκεται ο Γαβρόγλου, ο Υπουργό ε, Παιδεία, ο, οποί ο οποίο αναφέρει σε δήλωσή του πω τον Οκτώβριο θα ανακοινωθεί ο αριθμό ε, μόνιμων πλέον προβ, ε, προσλήψεων για, την, ε, για το κομμάτι τη εκπαίδευση. Ω πρώτη προτεραιότητα τη κυβέρνηση, χαρακτήρισε. Την ομοποίηση των αναπληρωτών καθηγητών, ο Υπουργό Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου προαναγγέλλοντας ότι τον Οκτώβριο θα ανακοινωθεί τόσο ο αριθμός μόνιμων προσλήψεων όσο και το διάστημα διορισμού τους. Ειδικότερα, απαντώντας το, σα... το βράδυ της Δευτέρας σε σχετική επικυρ... επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη Δελή, που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ανοίγει νέο κύκλο υποσχέσεων κοροϊδεύοντας τους εκπαιδευτικούς, ο κύριος Γαβρόγλου αντέτεινε ότι για το ε, Υπουργείο Παιδείας... Ε, συγγνώμη, γιατί μεταλλπωρεί λιγάκι ε, η φωνή. Ε, το Υπουργείο Παιδεία είναι σαφέ πω θα ανοίξει η εκπαίδευση σε νέου ανθρώπου. Ενώ τόνισε ότι το θέμα των αναπληρωτών πρέπει να λυθεί με σύντομο ε, μόνιμο προσωπικό. Ε, όσον αφορά τώρα το θέμα των αναπληρωτών καθηγητών, είναι ένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια εκπαίδευση. Γιατί αυξάνοντα το ποσοστό του, αυξάνεται και ο μέσο όρο ηλικία των μόνιμων, και γι' ε, αυτό το γνωρίζουν και οι ίδιοι θεσμοί. Για πρώτη προτεραιότητα τη κυβέρνηση είναι να εξασφαλίσει ότι μετά το τέλο με τη εποπτεία μόνιμου διορισμού και μέχρι τον Οκτώβριο θα ανακοινωθούν. Θα ανακοινωθούν. Ε, με τον αριθμό, το σύστημα ε, διορισμού του υπογράμμιση χαρακτηριστικά Υπουργό Παιδεία. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα για το Υπουργείο Παιδεία ε, ότι θα είναι έλλειπτο και ε, σε ό,τι αφορά ε, τα κενά. Δεν θα πρέπει να καλύπτονται με όποιον. Ε, Οποιοδήποτε άλλο παράγοντα πέρα από το νόμιμο. Υπήρχαν φαινόμενα που δεν πρέπει να υπάρχουν, σημείωσε ο ίδιο, προκαλώντα τι ομοσπονδίε να συναντηθούν μαζί του και εκείνε αρνήθηκαν. Τόσο στο ίδιο όσο και στο Υπουργό Επικρατεί επικρατεία Χριστόφορο ε, ε, Βερναδάκη ε, πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να κατηγορηθούν και δεν πρέπει ε, και δεν παίρνουμε σε σοβαρά προθέματα. Ε, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε λιγάκι. Αντίστροφη μέτρηση για το Μεσοπρόθεσμο ε, αναφέρει η Βουλή, λιγότερο από ένα μήνα έχει στη διάθεσή του ε, το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να καταθέσει προσέγγιση στο υπουργικό, ε, υπουργικό Συμβούλιο το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγική 2019-2022. Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής και η επεξηγηματική του έκθεση καταρτίζονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτου και υποβάλλονται στο Υπουργείο Υπουργικό Συμβούλιο προ έγκριση το αργότερο μέχρι την 25η Απριλίου κάθε έτου. Μετά την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, το αργότερο μέχρι τι 30 Απριλίου κάθε έτου, ο Υπουργό Οικονομικών δημοσιο... δημοσιοποιεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών το σχέδιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματο Δημοσιονομική Στρατηγική και τη Επεξηγηματική Έκθεση. Εν συνεχεία, το Μεσοπρόθεσμο υποβάλλεται από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή προ ψήφιση μέχρι το τέλο Μαου κάθε έτου. Το νέο μεσοπρόθεσμο που θα πρέπει να ψηφιστεί ω το Μάιο είναι ένα από τα 88 προαπαιτούμενα τη τέταρτη αξιολόγηση. Πρέπει να σημειωθεί πω σήμερα εκπνέει η προθεσμία που είχε δοθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτου στα Υπουργεία και στου φορεί του Δημοσίου, προκειμένου να επιβάλλουν τα στοιχεία του για την κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματο δημοσιονομική στρατηγική 2019-2022. Προκειμένου ε, συγκεκριμένα τα Υπουργεία και οι φορείς πρέπει να αποστείλουν ε, στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους αναλυτικά στοιχεία που θα περιέχουν την ε, περιγραφή και αξιολόγηση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών, 16 με 17, καθώ ε, καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για το τρέχον έτος 2018, δηλαδή το 19 και τα έτη 20 και 22. Να σημειωθεί πως το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 με 2022 θα προβλέπει για, για φέτος αύξηση 2,3% ανάπτυξη 2,5% του ΑΕΠ το 2019 και ανάπτυξη 1,8% για το 20 έως το 22. Οπότε αυτά είναι τα καινούργια ζητούμενα που αφορούν στο δημοσιονομικό. Καθυστερεί επίσης η επανεξέταση των φορολογικών κινήτρων των αυτιλιακών επιχειρήσεων αν και το τρίτο από τα 88 προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης προβλέπει πως η η κυβέρνηση θα πρέπει να επανεξετάσει ω το τέλο Μαρτίου τα φορολογικά κίνητρα προ την αυτιλιακή βιομηχανία, προκειμένου να εναρμονίζονται τις προτάσεις της τη Ευρωπαϊκή για την συμβατότητα των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στον αυτιλιακό τομέα με τους κανόνε της Ευρωπαϊκή Ένωση για τι κρατικέ ενισχύσει. Το χρονικό αυτό ορόσημο πέρασε χωρί να έχει γίνει τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει στοχοποιήσει το σύστημα φορολόγησης ε, της ε, Ποντοπόρου Ναυτιλίας που ισχύει στην Ελλάδα ήδη από το 1975 με το πρόσχημα ότι ορισμένες πτυχές του συστήματος φόρου χωρητικότητας θεωρούνται μη συμβατές για τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές και για τις κρατικές ενισχύσεις στις αλάσσιες μεταφορές έως, και έως εκ τούτου θα πρέπει να τροποποιηθούν. Συγκεκριμένα ήδη από το 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστηρίξει πως το πλαίσιο που εφαρμόζεται στην Ελλάδα Μπορεί να παραβιάσει τους κανόνες της κινητικότητας και τις κρατικές ενισχύσει καθώς παρέχει τη δυνατότητα σε μετόχους ναυτιλιακών εταιριών να επωφελούνται από ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση, η οποία θα πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις θαλάσσιων μεταφορών. Επίσης, έχει εκφράσει την ανησυχία της ότι η ευνοϊκή φορολογία, φορολογική μεταχείριση επικτείνεται και σε ενδιάμεσους φόρους του, του ναυτιλιακού τομέα και εταιρείες εκμετάλλευσης πλοίων που δεν παρέχουν υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών. Οι Έλληνες εφοπλιστές στην προηγούμενη διετία επιδόθηκαν σε εντατικό λόμπινγκ στις Βρυξέλλες προκειμένου να μεταπίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιτύχουν μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα σέβεται, την Θεσμική και συνταγματική κατοχήρωση του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου τη ναυτιλία. Αυτό που πέτυχαν ήταν να καταδείξουν στην ηγεσία τη Κομισιόν πω το ελληνικό σύστημα δεν αποτελεί παρέκκληση και δεν παραβιάζει το κοινοτικό εκτεκτημένο. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού μετέθεσε την προσοχή τη στο κατά πόσο το ελληνικό φορολογικό πλαίσιο είναι σωστά στοχευμένο στι ναυτιλιακέ δραστηριότητε και δεν επωφελούνται από αυτό αμυγό εμπορικέ δραστηριότητε. Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθη να μην ε, α, απενταχθούν από το σύστημα φορολογήσης των επιχειρήσεων με βάση το φόρο τόνου ε, χωρητικότητας που υπολογίζεται με συντελεστή επιτισολικής χωρητικότητας των πλοίων, αμυγός ναυτιλιακές δραστηριότητες. Σύμφωνα με την εφημερίδα. Τον διαδικτυακό τύπο, ε, εκρεμεί πλέον η, συναντ... η συναντήληψη τη Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού ε, να αποτυπωθεί και στο χαρτί ε, και συγκεκριμένα να συμπεριλευθεί στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες θα τροποποιηθεί το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο. Το μόνο που πρέπει να γίνει είναι η κυβέρνηση να ορίσει ποια πλοία θα είναι ελέγξιμα για υπαγωγή στο υφιστάμενο σύστημα φορολόγηση και ποια θα εξαιρεθούν από το πρωτομισιακό καθεστώς. Στα υποεξαίρεση πλοία αναμένεται να υπαχθούν τα λευτικά σκάφη, τα πλοία ακτοπλοείας, τα ρημουλικά καθώς και τα σκάφη αναψυχής χωρίς πλήρωμα που ενοικιάζονται σε τουρίστες σε οι εταιρείε εκμετάλλευση των οποίων θα υπόκειται πλέον στο γενικό φόρο εισοδήματο. Η μνημονιακή προθεσμία γι' αυτό έχει ήδη παρέλθει, γεγονό που επηρεάζει την αξιολόγηση. Να σημειωθεί πω σε σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα οφείλει να τροποποιήσει τους σχετικούς εθνικούς ε, κανόνες ε, ώστε να αρχίζουν να ισχύουν το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου του 2019. Αυτά όσον αφορά ε, κάποιες ε, παραμέτρους ε, που αφορούν το, ε, τα φορολογικά ζητήματα ε, και τα φορολογικά κίνητρα σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις ε, και στο σημείο αυτό ε, καλό είναι να μεταβούμε σε ειδήσει εξωτερικού ε, καθώς είναι πάρα πολλά αυτά που τρέχουν και στις ε, χώρες έξω ε, με προασπίστρια και βασική. Ε, ε, βασικό πρωταγωνιστή της όλη, των όλων ζητημάτων ε, της ε, Ηνωμένη Πολιτείε Αμερικής που δημοσιοποίησαν τον κατάλογο των 1.300 κινέζικων προϊόντων στα οποία θα επιβάλλει δασμούς. Ε, είναι μια σχέση μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Είναι λίγο τεταμένα, υπάρχουν έντονες εντάσεις στις μεταξύ τους σχέσεις και ε, όσον αφορά την ε, ε, στάση της μίας έχουμε τώρα την αντίδραση και θα λέγαμε ανταπάντηση τη άλλη. Λίγε ώρε μετά τη δημοσιοποίηση τη λίστα από πλευρά του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ με τα κινέζικα προϊόντα τα οποία θα υπόκεινται στους επιπρόσθετους δασμούς, η Κίνα δίνει την απάντησή τη. Το Πεκίνο προαναγγέλει την επιβολή δασμών ύψου 25% σε σημαντικέ αμερικανικέ εξαγωγέ αξία 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μεταξύ των προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται στην κινέζικη λίστα δασμών είναι η σόγια, τα αυτοκίνητα, τα χημικά προϊόντα, κάποιοι τύποι αεροσκαφών και προϊόντα καλαμποκιού όπω ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Επιπλέον, δασμοί θα επιβληθούν σε προϊόντα όπω το ουίσκι, τα πουρα και ο καπνό, κάποια είδη βοδινού, λιπαντικά, προπάνιο και άλλα πλαστικά προϊόντα, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών στην ανακοίνωσή του. Στου νέου δασμού θα υπόκειται ο Αμερικανικό χυμό ...πορτοκαλιού, το βαμβάκι και κάποια είδη ε, σύτου, καθώ και μικρά φορτηγά, κάποια οχήματα δηλαδή ε, τύπου SUV ε, και ορισμένα ηλεκτρικά οχήματα, ε, σύμφωνα με το Υπουργείο. Η ημερομηνία εφαρμογή του μέτρου αυτού θα εξαρτηθεί από το πότε θα επιβάλλει η Αμερικανική Κυβέρνηση δασμού στα κινέζικα προϊόντα, ανακοίνωσε το Υπουργείο. Ο επικεφαλή του Αμερικανικού Συμβουλίου Εξαγωγών Σόγες για την Κίνα ε, ε, σχολιάζοντα στην απόφαση τη χαρακτήρα. Σε λυπητερή, σημειώνοντα πω δεν θα επιλύσει την εμπορική ανισορροπία κάτι τέτοιο. Η κίνηση του Πεκίνου είναι αναμενόμενη για την Αμερικανική βιομηχανία Σόγε δήλωσε ο Τζανγκ Σιάο ε, Πινγκ στο Reuters, ε, παρότι η οργάνωση που εκπροσωπεί ε, εκ τους αμερικανούς παραγωγούς έκανε τα πάντα για να την αποτρέψει. Η Κίνα μπορεί και πάλι να αγοράσει η Αμερικανική σόγια παρά τις, ε, τους επιπλέον δασμού, ε, αν υπάρχει ζήτηση στην αγορά τη. Αυτό θα σημάνει βέβαια πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές και τροποποιήσεις στο οικονομικό ζήτημα, ε, δηλαδή όσον αφορά ε, τα έσοδα και τα έξοδα με τα οποία κινούνται και ε, τις μεταξύ τους σχέσεις εν γέννη ε, μεταξύ των δύο κολοσσών αυτών ε, σε Κίνα και ε, Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής θα είναι ένα σοβαρο πλήγμα. Θα αναμένουμε τα νεότερα πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πάμε λίγο τώρα στην μία ανακοίνωση του Τραμπ, καθώ ο ίδιο δηλώνει πω θέλω, θέλω να φύγουμε από τη Συρία, δηλαδή οι Ηνωμένε Πολιτείε πλέον πρέπει να απέχουν από το κομμάτι αυτό. Να φέρω του στρατιώτε μα πίσω στην πατρίδα. Ο Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλτ Τραμπ δήλωσε ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά να αποσύρει τα Αμερικανικά στρατεύματα από τη Συρία, τονίζοντα ότι θα λάβει σύντομα μια απόφαση για τη μείωση τη υποστήριξη που παρέχει η Ουάσιγκτον στην περιοχή. Η πρωταρχική αποστολή μα ήταν να ξεφορτωθούμε το ISIS. Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει αυτό το έργο και θα λάβουμε πολύ σύντομα μια απόφαση σε συντονισμό με άλλου για το τι θα κάνουμε. Είπε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μαζί με του ηγέτε των τριών, χωρών της Βαλτικής θέλω να φύγουμε από τη Συρία θέλω να φέρω τους στρατιώτες μας στην πατρίδα πρόσθεσε την ίδια ώρα ο, ο ε, Μπρετ Μάκερτ, ο ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στο διεθνή συνασπισμό που μάχεται τον αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό κράτο, δήλωσε σε ένα φόρουμ στην Ουάσιγκτον πω βρισκόμαστε στη Συρία για να πολεμήσουμε το ISIS. Αυτή είναι η αποστολή μα και δεν έχει τελειώσει ακόμα και θα την ολοκληρώσουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ αναφέρεται στο ζήτημα αυτό. Λίγε ημέρε νωρίτερα, σε ομιλία του στο Οχάιο, είπε πω οι ΗΠΑ σύντομα θα αποσύρουν το στρατευμά του από τη Συρία, θα αποσυρθούμε σύντομα από τη Συρία, θα αφήσουμε τους άλλους να φροντίσουν για αυτήν. Επίπε επίσης χαρακτηριστικά, ενώ αναφερόμενος στην μάχη κατά του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους, σημείωσε θα ελέγχουμε το 100% του γαλιφάτου το παίρνω πίσω το παίρνουμε πίσω σιγά σιγά. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακόμα πως πιστεύει ότι θα μπορέσει ε, να έχει μια πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να συμβεί σίγουρα. Θεωρώ, ε, λέει χαρακτηριστικά, πως θα μπορούσα να έχω μια πολύ καλή σχέση με τη Ρωσία και με τον πρόεδρο Πούτιν ε, και αν αυτό συνέβαινε θα ήταν κάτι πολύ απίθανο. Ε, αλλά υπάρχει επίσης μια μεγάλη πιθανότητα ε, αυτό να μην συμβεί. Ποιο ξέρει, επίσης κατά τη διάρκεια ε, τύπου έκανε αυτή την δήλωση για την σχέση με την Ρωσία και με τον Πρωθυπουργό Βλαντιμίρ Πούτιν. Αναμένουμε λίγα, λοιπόν και σε αυτό το ζήτημα τι ακριβώς, τι μέλη καθώς η στρατιωτική πλευρά της, των απεσταλμένων της Αμερικής δεν θέλει να παραδώσει τα όπλα, δεν θέλει να δηλώσει και χειρία πάνω στο ζήτημα αυτό, θέλει να συνεχίσει το έργο, το πολεμικό έργο και θα δούμε τι μετέπειτα εξελίξεις θα έχουμε. Ε, με το που επίσης έχει ανοιχθεί, όπως είχαμε προαναφέρει και σε προηγούμενες εβδομάδες στο ιδιοσιογραφικό μας δελτίο, η Τουρκία με τους με τη Ρωσία και τους πρώτους ρουσικούς πυράβλους S-400 το 2019 παρά τις προειδοποίησεις λοιπόν των ΗΠΑ, Πολιτειών Αμερικής η Τουρκία ανακοίνωσε πως οι πρώτες συστοιχίες του ρωσικου πυραβλικου πυραυλικού συστήματος S-400 θα παραδοθούν στη χώρα εντός των επόμενων 16 μηνών Ο χρόνος παράδοσης επισπεύτηκε για τον Ιούλιο του 2019 ανακοίνωσε η δυσιογραφική πηγή σε ιδιογραφική πηγή επικεφαλή τη Γραμματεία Εξοπλιστικών Προμηθειών τη Άγκυρα, Ισμαήλ Ντεμίρ. Η ανακοίνωση έγινε ενώ ο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στην Τουρκία και έχει ήδη συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του, Ρετζέπτα Γκίπ Ερτογάν. Το πρώτο αρχικό χρονικό διάστημα ορίζει πω το αντιπυραυλικό σύστημα θα άρχιζε να παραδίδεται στην Τουρκία το 2020, όμω αξιωματούχοι είχαν εμφανιστεί αισιόδοξοι πως η διαδικασία μπορεί να επιταχυνθεί. Επίσης, έχει εκφραστεί διαφωνία για την χρήση ρωσικών οπλικών συστημάτων από ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, τονίζοντας πώς μπορεί να, να προκληθούν προβλήματα στο αμυντικό σύστημα της συμμαχίας. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που υπογραμμίζουν οι ΗΠΑ είναι η έλλειψη τεχνικής συμβατότητας των ρωσικών όπλων με αυτά του ΝΑΤΟ σήμερα το State Department ανακοίνωσε μια νέα προειδοποίηση πως η Άγκυρα όσον αφορά την υπόθεση με τους πυράβλους σε σχετική ερώτηση του ιστοτόπου Hellas Journal ο αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών απίφθινε την πάγια τοποθέτηση των ΗΠΑ που δεν θέλει μια χώρα σύμμαχος στο ΝΑΤΟ να προβεί στην αγορά του εν λόγω Ρωσικού οπλικού συστήματο. Όπω έχουμε πει και προηγουμένω, είναι σημαντικό οι χώρε του ΝΑΤΟ να προμηθεύονται στρατιωτικό εξοπλισμό που είναι διαλειτουργικό με, με τα συστήματα του ΝΑΤΟ. Ένα ρωσικό σύστημα δεν θα ανταποκρινόταν σε αυτό το πρότυπο. Ωστόσο, οι προειδοποιήσει φαίνεται να μην ανησυχούν τον Τούρκο το πρόεδρο, ο οποίο κατά τη διάρκεια τη συνάντησης του με τον Πούτιν την Τρίτη. Ε, τόνισε χαρακτηριστικά πως έχουμε συμφωνία για τους ε, πυράβλους S400, έχουμε κλείσει αυτό το κεφάλαιο, αυτή η δουλειά έχει κλείσει. Η προτεραιότητα στην συνεργασια ρωσιας Ρωσίας-Τουρκίας στον τομέα τη αμυντική βιομηχανία είναι η εφαρμογή τη Συμφωνία και Παράδοση Συστημάτων Συστοιχία Πυραυλικών Συστημάτων S400. Τριούμφ, ε, τόνισε ο Πούτιν σε μια συνάντηση του Συμβουλίου Συνεργασίας Ρωσία-Τουρκία στην τουρκική πρωτεύουσα στην Άγκυρα. Και να πάμε σύντομα σε μία είδηση που αφορά ε, τις, ε, στον Ισημερινό, καθώς έχουμε βίντεο ε, δημοσιογραφικής αποστολής ε, στα χέρια των αποστατών των ΦΑΡΚ, όπως ε, αναφέρονται. Ε, σοκ προκάλεσε στον Ισημερινό την 3η, 3 Απριλίου, χθε δηλαδή, μετάδοση βίντεο που απεικονίζει για πρώτη φορά τρία μέλη μιας δημοσιογραφικής αποστολής που απήχθησαν στα σύνορα με την Κολομβία από ως αποστάτες της πρώην οργάνωσης Ανταρτών Φαρκ ε, σύμφωνα με το ΑΠΜ και το Ρόιτερ. Τα πλάνα που αρχικά μεταδόθηκαν στην Κολομβία από το τηλεοπτικό δίκτυο ε, RCN ε, αποτελούν την πρώτη απόδειξη ζωής δημοσιογράφων ε, στα χέρια ε, του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης οργάνωσης Ανταρτών. Ε, το βίντεο αυτό ε, Κάθε άλλο παρά ανακούφισε του οικείου των απαχθέντων, αντίθετα του σόκαρε, ενώ προκάλεσε την έντονη αντίδραση τη κυβέρνηση του Ισημερινού. Η χώρα δεν έχει βρεθεί αντιμέτωπη, ε, ε, όπω έχει αναφερθεί, ε, με την απαγωγή δημοσιογράφων εδώ και δεκαετίε, πόσο μάλλον με την ένοπλη οργάνωση στο εξωτερικό. Ε, είναι χαρακτηριστικές, χαρακτηριστικά τα βίντεο και οι εικόνε που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Ε, σοκαρισμένη μεν η δημοσιογραφική και όχι μόνο κοινότητα. Ε, ...και αναμένουμε νεότερα για την τύχη των συγκεκριμένων ε, απαχθέντων. Ε, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας... ...θα ανανεώσουμε το διοσιογραφικό μας ραντεβού... Ε, την πάρα επόμενη πλέον βδομάδα, τη βδομάδα δηλαδή μετά τη βδομάδα του Πάσχα ε, και θα ελπίζουμε να είμαστε καλά υγιείς, ε, συντονισμένοι στον ερευνητικό στον ραδιοφωνικό σταθμό Ελλήνων ε, ε, παρέα με τη Δήμητρα Τάγκα και την Παναγιώτα Ναυρόζογλου. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας.